θέμα που έχουμε το μεγάλο πρόβλημα με τις τιμές στο αγροπρόγειο γάλα και κρέας, αλλά και γενικά στα προϊόντα του κτηνοτροφικού τομέα και στο βόλιο και σε όλα τα προϊόντα και στο αγελαδινό γάλα. Από εκεί πέρα όμως, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο αγροπρόγειο. Ο κόσμος καταστρέφεται, οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλά, το κόστος παραγωγής συνεχώς ανεβαίνει. Έχουμε τιμές που από το 2010 είναι χαμηλότερες αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνετε με τις δυσκολίες που υπάρχουν και γενικά στην αγορά, γιατί και ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει τα δικά μας προϊόντα και με τις ατρόες ταυτόχρονα όμως ελληνοποιήσεις, οι οποίες είναι το μεγάλο αγκάθι, το μεγάλο καρκίνο μας στον κλάδο μας, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Θέλουμε να ενημερώσουμε όλους και τους βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα και τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην όλη διαδικασία του πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα του κοινωνικού, ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η κοροϊδία και στο καταναλωτικό κοινό και στους κτηνοτρόφους. Η ελληνοποίηση είναι ένα θέμα για το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κανένας δεν παρεμβαίνει μέχρι στιγμής. Υπάρχουν εξαγγελίες αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο, οι οποίες όμως δεν γνωρίζουμε πώς θα πραγματοποιηθούν. Βλέπουμε εξαγγελίες και γελάμε πολλές φορές γιατί αναρωτιόμαστε τι γίνεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, όταν ο Υπουργός εξαγγείλει κάποια πράγματα τα οποία είναι βασικά, δεν μπορεί να φανταστούμε τι γινόταν μέχρι σήμερα στα σύνορά μας και στις εταιρείες μεταποίησης. Πριν περίπου κανένα δίμηνο είχατε συνάντηση με τους βουλευτές, θίξατε αυτό το ζήτημα. Και τι απάντηση λάβατε? Θίξαμε το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι δεν πήραμε σχεδόν καμία απάντηση. Υπάρχει μια από το Υπουργείο μια συγγύη χθείως. Κάποια στιγμή γίνανε κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με μέτρα που θα πάρθουν, αλλά αργούν πάρα πολύ αυτά τα μέτρα. Ο κόσμος δεν αντέχει και η παραγωγή δεν αντέχει. Αυτή τη στιγμή πάμε να σώσουμε την επόμενη χρονιά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι αν δεν ενεργοποιηθεί το Υπουργείο, το οποίο είναι καθόλου υπεύθυνο στο να μπορέσει να λειτουργήσει τους νόμους και τους κανονισμούς, για να μπορέσουν κάποιοι οι οποίοι είναι παραβατικοί να συμμορφωθούν, τότε δεν θα γίνει τίποτα. Από τη στιγμή που η πολιτεία δεν νομίζω ότι ζητάμε να αλλάξει το παγκόσμιο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί με την παγκοσμιοποίηση και όλο το ανοιχτό εμπόριο και γενικώς, αλλά θα πρέπει να γίνει το περιβάλλον τέτοιο ώστε να προστατευτεί ο κλάδος, διότι καταραίοντας ο κλάδος είναι σίγουρο ότι θα συμπαθηθούν και άλλοι. Το οικονομικό αδιέξοδο που έχουν οι κτηνοτρόφοι θα συμπαθηθούν και άλλοι κλάδοι και αυτό θα αποτυπωθεί τον επόμενο χρόνο. Όπου δεν θα μπορεί κανένας να παράγει και όπου κανένας δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον και ήδη ο κόσμος τα παρατάει. Είμαστε σήμερα εδώ στη σύσκεψη που κάνουν οι κτηνοτρόφοι για τις τιμές στο γάλα κυρίως, όπου υπάρχει μεγάλη πτώση και μεγάλη πίεση από την πλευρά των βιομηχανιών εξεργασίας γάλακτος για την πτώση της τιμής. Θα συζητήσουμε τις απόψεις τους. Το Υπουργείο έχει κάνει μια κίνηση να δώσει μια έξτρα επιδότηση αναζώο, που είναι κάτι, αλλά δεν είναι η λύση του προβλήματος. Η λύση βρίσκεται στο να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις εισαγωγές και το παραγόμενο προϊόν. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έκαναν αυτά τα εγγονά, θα πρέπει να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν και επιτέλους να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία που έχει ξεκινήσει απέναντι στους ανθρώπους που απλά έχουν διαφορετική άποψη. Αν δεν μπορούμε να ανοιχτούμε διαφορετική άποψη στην κοινωνία μας, θα είμαστε απέναντι στην κοινωνία. Μια σύσκεψη με πρωτοβουλία του Συλλόγου και των Τόχων Καβάλας. Και τα διάφορα άλλα θέματα τα οποία είναι σχετικά και προβληματίζουν το κόστος της κτηνοτροφίας. Νομίζω ότι η βασική απάντηση στο ζήτημα είναι η έλεγχη και η τήρηση των νοσοκομείων, οι οποίοι είναι με την ελληνική, αλλά μέχρι σήμερα δεν είναι βάσιμη σε διαπαρκώσει. Αυτό έχει σαν συνέπεια να πιέζεται προς τα κάτω στην κτηνοτροφία του γάλακτος και να είμαστε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει η ανάλογη στιγμή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
πάνω σε αυτό το θέμα, ποια θα είναι η προοπτική, όχι γενικά και αόριστα, αλλά ποια θα είναι η προοπτική με βάση ποιες ενέργειες θα υλοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο.